Ο μπαμπάς, η μαμά, τα αδέλφια, ο παππούς, η γιαγιά, ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Είναι οι άνθρωποι που μου έχουν επιβληθεί, δεν διάλεξα ποτέ. Δεν θα επέλεγα ποτέ κανέναν από αυτούς σε άλλες συνθήκες. Είναι οι άνθρωποι που με δίδαξαν ότι είναι το σωστό να τους αγαπώ, γιατί έτσι είναι η οικογένεια και έτσι πρέπει, αλλιώς θα πάω στην κόλαση. Πόσες φορές δεν υπάρχει εξουσία, εκμετάλλευση, χειρισμός, προδοσία, κακοποίηση, άκρατος εγωισμός ανάμεσα στα μέλη μιας τυπικής οικογένειας. Πόσες φορές δεν υπάρχουν απαιτήσεις από γονείς, φανερές ή μη, στο να υπακούσουν τα παιδιά στο θέλημά τους. Με απειλές υγείας, αν δεν το κάνεις θα πεθάνω. Με απειλές οικονομικής καταστροφής, θα σε αποκληρώσω. Με απειλές εκδιωγμού να φύγεις και να μην ξαναπατήσεις εδώ και ό,τι άλλο τραϊκό υπάρχει. Πόσες φορές το ζευγάρι που παντρεύεται απλά κάνει μια τελετή για τα παιδιά, για την εικόνα, για το πρέπει, για να φτιάξει απογόνους δούλους στο νεκροκρέβατό του, για να δείξει ότι τα κατάφερε και πέτυχε στην αποστολή της κοινωνίας. Πόσες φορές τα παιδιά δεν απαιτούν από τους γονείς χρήματα, ακίνητα, το μεγάλωμα το δικό τους παιδιών και τα παραδείγματα είναι ατελείωτα. Και ενώ η οικογένεια θα έπρεπε να είναι η μήτρα της ανιδιοτελούς αγάπης και το ιερό σημείο υπαρξιακής αναφοράς, μάλλον δεν ισχύει στη συντριπτική πλειοψηφία. Τελικά, ποια είναι η αυθεντική οικογένεια? Είναι ο άνθρωπος που συνδέεσαι μαζί του με αμοιβαίο ψυχικό έρωτα. Με εκείνον που δεν σε έχει ανάγκη, αλλά έχει τη βαθιά επιθυμία, πόθο ψυχής, με απόλυτη ευγένεια να είστε μαζί. Είναι ο άνθρωπος που τον θέλεις και σε θέλει με αγάπη και ξέρει και ξέρεις ότι ποτέ δεν θα σταματήσει αυτή η σύνδεση, ούτε και μετά τον θάνατο. Είναι ο άνθρωπος που ο ήλιος στη ζωή του έγινε φεγγάρι όταν εμφανίστηκες και το ίδιο ένιωσες και εσύ για εκείνον. Στην τυπική οικογένεια μιλάμε για επιβεβλημένους δεσμούς αίματος χωρίς επιλογή, αφήνοντας περιθώρια ασύλληπτων εγκλημάτων εγκρυπτό. Ενώ στην αυθεντική οικογένεια μιλάμε για ψυχική ένωση συνειδητής επιλογής μόνο στο πλαίσιο της αγάπης, που και τα λάθη γίνονται δεκτά και συγχωρούνται. Η επιλογή δική μας. Με πολύ αγάπη, Γιώργος.